Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία. Στην κατάψυξη έχει βάλει ολόκληρη τη χώρα η κακοκαιρία Λέανδρος, η επέλαση της οποίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιόνια και δρυμή ψύχος. Στα λευκά έχουν ντυθεί περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, ενώ από το πρωί χιονίζει και στα ορεινά της Αττικής. Έχουν κλείσει δρόμοι σε Πάρνηθα, Πεντέλη και Ημιτό, με την πολιτική προστασία και τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκονται σε 24-ωρη επιφυλακή. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιάννη Ζιάκα και τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη, ενώ ο μετεωρολόγος μας, Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα μας πει στη συνέχεια για το τι περαιτέρω μας επιφυλάσσει ο καιρός. Πάμε όμως πρώτα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Άρης Κουτσιούκης. Εθελοντές από την επίλεκτη ομάδα διάσωσης στο Χορτιάδι απεγκλωβίζουν μια ηλικιωμένη που είχε αποκλειστεί στο σπίτι της. Σιγά. Άρα, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Σιγά. Η κυρία είχε κλειστεί μέσα, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Όλα είναι καλά, την κυρία θα την κατεβάσουμε κάτω. Η επέλαση του Λέανδρου έπληξε με έντονες χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα. Στα ορεινά της Θεσσαλονίκης χιονίζει από το βράδυ. Εκχιονιστικά προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό τον δρόμο που οδηγεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο εφημερεύει. Συνεργεία των Δήμων και της Περιφέρειας δίνουν αγώνα να κρατήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό. Σφοδρή χιονόπτωση στον άξονα Πανόραμα Χορτιάτη Ασβεστοχώρη Φίληρο. Εξοχή, περισσότερο εδώ στο Χορτιάτη. Δεν σταμάτησε καθόλου να χιονίζει. Ο χιονιάς χτύπησε ακόμα και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διακόπηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου και στην Ωραιοκάστρου Μελισσοχωρίου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Τελεφερίκ. Για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων από το 4ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών Θηβών προς Θήβα, ενώ για τα γιοταχή η κίνησή τους επιτρέπεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι και η οδός αναπαύσεως από το ύψος του νεκροταφείου Παπάγου προς Ημιτό, η περιφερειακή οδός Αλίμου Κατεχάκη από το πυροφυλάκιο Κεσαριανής, η περιφερειακή οδός Πεντέλης Νέας Μάκρης από το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο, η λεωφόρος Διονύσου από τη Θησαίος και η λεωφόρος Φιλής από το ύψος της τελευταίας ταβέρνας. Απαραίτητα τα μηχανήματα για να καθαρίσουν τους δρόμους στην ορεινή ναυπακτία. Στα λευκά ντύθηκε από το βράδυ και το Καρπενήσι, όπως και η Εύβοια. Πυκνή χιονόπτωση από νωρίς στην Κατερίνη. Χιόνισε στην Τρίπολη, τη Λάρισα, το Κιλκής, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία με τον Ιδράργυρο να κάνει βουτιά σε πολικές θερμοκρασίες. Στα λευκά, όπως είδαμε λοιπόν, έχει ντυθεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιάννη Ζιάκα και τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Και Γιάννη, αρχίζουμε από σένα. Είσαι στην Μαλακάσα. Δώσα μας την εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί. Ακριβώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Μαλακάσα. Να πούμε ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, μετά τα διόδια των Αφιδνών και λίγο πριν την ευθεία της Θήβας, ο δρόμος είναι χιονισμένος, αλλά είναι προσπελάσιμος, είναι ανοιχτός, όπως βλέπετε και στην εικόνα την οποία σας μεταδίδουμε. Βέβαια, τα βουνά δεξιά και αριστερά είναι κατάλευκα, είναι χιονισμένα, η κίνηση των οχημάτων είναι μειωμένη, αλλά υπάρχει. Τα οχήματα μπορούν να κυκλοφορήσουν, καθώς μηχανήματα από τον αυτοκινητόδρομο, από την περιφέρεια, αλλά και με τη συνδρομή περιπολικών και οχημάτων της πολιτικής προστασίας προσπαθούν να κρατήσουν την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας ανοιχτή, ρίχνοντας αλάτι από πολύ νωρίς το πρωί. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, δεν χρειάστηκε κάπου να κλείσει κάποιος παράδρομος Εθνικής Οδού είτε η Εθνική Οδός. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η χιονόπτωση είναι αρκετά πυκνή σε αυτό το σημείο, από τα διόδια των Αφιδνών μέχρι την ευθεία της Θήβας. Οπότε τις επόμενες ώρες θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή για όσους θα διασχίσουν την Εθνική Οδό, ενώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και στο κέντρο, στο χώρο στάθμευσης των εκχιονιστικών μηχανημάτων. Και εκεί που σταθμεύουν οι αλατιέρες του αυτοκινητοδρόμου. Εδώ και πάρα πολλή ώρα οχήματα μπαίνουν και βγαίνουν συνεχώς και σαρώνουν πραγματικά την Εθνική Οδό, ρίχνοντας αλάτι και πετώντας όποιο χιόνι υπάρχει μέσα στην Εθνική Οδό. Προσπαθώντας να κρατήσουν ανοιχτό το δρόμο, και είχε γίνει και σύσκεψη στην πολιτική προστασία εξάλλου με τον σχεδιασμό για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, Γιάννη? Σε όλο το μήκος των αυτοκινητοδρόμων θα υπάρχουν περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε επιφυλακή, όπου κρίνεται αναγκαίο. Οι δρόμοι θα κλείνουν,
Ενώ πρέπει να πούμε ότι αρκετά σημεία του οδικού δικτύου και κοντά στην Αττική αλλά και μέσα στην Αττική έχουν, οι οδηγοί, με συγχωρείτε, μπορούν να περάσουν μόνο φορώντας αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους. Από πολύ νωρίς το πρωί, από τα ξημερώματα, σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι βρίσκονται στο σημείο που βλέπετε πίσω μου. Είναι σε επιφυλακή, καθώς η Εθνική Οδός δεν πρέπει να κλείσει. Μάλιστα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω. Ψυχρή εισβολή είχαμε του Λέανδρου και στη Θεσσαλονίκη, όπου το έστρωσε ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Έχει το ρεπορτάζ, Λάζαρε. Ναι, καλησπέρα από το Χορτιάτη. Ο Χορτιάδης δέχεται το χτύπημα του Λέανδρου από χθες το βράδυ. Χιονίζει συνεχώς, όπως το βλέπετε και όλα. Και αυτή την ώρα ασταμάτητη είναι η χιονόπτωση. Το στοίχημα το μεγάλο βρίσκεται για τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Να κρατηθεί ανοιχτός ο δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο εφημερεύει. Σημειωτέων σήμερα άρχισαν και οι εμβολιασμοί για τους 85 χρόνων και πάνω. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα και αυτό για να υπηρετηθεί εκχιονιστικά μηχανήματα, αλατιέρες, συνεργεία του Δήμου, όλοι είναι επιποδός για να κρατήσουν τον άξονα ανοιχτό. Είμαστε λίγα μέτρα πιο κάτω από την κεντρική πλατεία του Χορτιάτη. Το θερμόμετρο δείχνει μείον 3 εδώ. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, σε δύο σημεία το οδικό δίκτυο εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε περιφερειακούς δρόμους, έχει κλείσει. Επίσης, μεγάλη προσπάθεια γίνεται ώστε να μην κλείσει η περιφερειακή και γι' αυτό από νωρίς έχουμε συναντήσει εχιονιστικά και αλατιέρες της περιφέρειας. Είναι όλοι επιποδός για να αντιμετωπίσουν τον Λέανδρο. Οι επόμενες ώρες, από ό,τι μας ενημερώνουν όλοι, είναι κρίσιμες, γιατί αν συνεχίσει ο χιονιάς και πέσει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία, θα είναι δύσκολα. Πάντως, θέλει προσοχή ιδιαίτερη, μας είπαν, και σε ορισμένα σημεία του επαρχιακού δικτύου του νομού. Και όλα αυτά εν ώψη και των επόμενων ωρών που θα δούμε πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα λοιπόν και από τη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ύψος της Λυκόβρησης. Νωρίτερα διακόπηκε η κυκλοφορία για τα βαρέα οχήματα από την γέφυρα Καλυφτάκη. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιάννη Ρίγο και θα μας δώσει την εικόνα, Γιάννη. Έτσι ακριβώς, Ματίνα, λόγω της κακοκαιρίας στο ύψος της Λυκόβρησης υπάρχουν αρκετά βαρέα οχήματα τα οποία είναι σταθμευμένα, καθώς απαγορεύτηκε η είσοδό τους στην Αθηνών Λαμίας λόγω της κακοκαιρίας. Οι οδηγοί θα περιμένουν αρκετές ώρες μέχρι να λήξει από την τροχέα αυτή η οδηγία, έτσι ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν στην Αθηνών Λαμίας. Βλέπουμε ότι αρκετή είναι και η κίνηση ήδη στην Αθηνών Λαμίας και η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνεχιστεί η κακοκαιρία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις, όπως και τους συναδέλφους εικονολήπτες, για τις εικόνες που μας μεταφέρατε. Τώρα, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και το τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες, θα μας ενημερώσει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Κλέαρχε. Καλησπέρα, Ματίνα. Θα συνεχιστούν λοιπόν οι χιονοπτώσεις και τις επόμενες ώρες, όπως μπορούμε να δούμε στον πρώτο μας χάρτη. Θα έχουμε χιονοπτώσεις κυρίως, θα λέγαμε, στην κεντρική ανατολική υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή από το ύψος, θα λέγαμε, της Χαλκιδικής και πιο νότια. Και καθώς θα περνούν οι ώρες και θα πηγαίνουμε προς το βράδυ, τα φαινόμενα σιγά σιγά θα περιοριστούν στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα για να αρχίσει έτσι να βελτιώνει το καιρός στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Θα παραμείνει όμως το πολύ κρύο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, αναμένουμε ισχυρό παγετό κατά τις βραδινές ώρες. Τώρα, στον επόμενο μας χάρτη μπορούμε να δούμε για την περιοχή της Αττικής, όπου θα συνεχίσει να χιονίζει κατά διαστήματα μέχρι και τα βόρεια προάστια, μέχρι και αύριο το πρωί, οπότε και χρειάζεται προσοχή. Στη συνέχεια και εδώ ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, ενώ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης οι χιονοπτώσεις, όπως θα δούμε στον τρίτο μας χάρτη, θα επιμείνουν μέχρι και αργά το απόγευμα σήμερα, οπότε και θα αρχίσουν σιγά σιγά να περιορίζονται τα φαινόμενα προς τα κεντρικά και νότια τμήματα και να αρχίσει έτσι. Από πότε λοιπόν περιμένουμε να βελτιωθεί ο καιρός? Τώρα, η βελτίωση του καιρού αναμένουμε από αύριο το πρωί και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Περιμένουμε τα φαινόμενα να περιοριστούν στα πιο ανατολικά τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Εύβοιας και μέσα στο Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν τελειώνει εδώ αυτό το κύμα κακοκαιρίας, μιας και τη Δευτέρα περιμένουμε νέο ισχυρό χιονιά που θα χτυπήσει κυρίως στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα με πυκνές χιονοπτώσεις και πάλι σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Μάλιστα, νέο κύμα λοιπόν από τη Δευτέρα. Κλέαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Τώρα αλλάζουμε θέμα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο ανήλικοι δράστες της βίαιης επίθεσης στο μετρό εναντίον του σταθμάρχη, καθώς και ένας ειδικός φρουρός που φέρεται να γνώριζε για την επίθεση και τη συγκάλυψε. Τα δύο αδέρφια ηλικίας 15 και 17 ετών συνελήφθησαν αργά χθες το βράδυ και οδηγούνται μαζί με τον αστυνομικό στον εισαγγελέα. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας μεταφέρουν η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια και η Μίνα Καραμίτρου. Έλενα, να ξεκινήσουμε από σένα και από όλες τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Ματίνα, στις 12 και 20 έφτασαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος του σταθμάρχη. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο γραφείο της Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης. Σε λίγο θα γνωρίζουμε ποιες είναι οι κατηγορίες που θα τους απαγγελθούν. Πάντως, να θυμίσουμε ότι η έρευνα που είχε διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών για την προκειμένου να ερευνηθεί ποια αδικήματα έχουν τελέσει οι δύο ανήλικοι ήταν για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης βλάβης, σωματικής βλάβης. Αυτό τώρα θα δούμε εάν ο εισαγγελέας τελικά θα ασκήσει δίωξη για αυτό το αδίκημα ή για κάτι επιπλέον. Τώρα μαζί της οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ο ειδικός φρουρός, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές, αν και γνώριζε για το περιστατικό, φέρεται να μην το κατήγγειλε στην υπηρεσία του. Να σας πω ότι χθες το βράδυ στα κρατητήρια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας όπου κρατούνταν οι δύο ανήλικοι, μετέβη το θύμα της επίθεσης, ο 53χρονος σταθμάρχης, ο οποίος και τους αναγνώρισε. Ματίνα. Μάλιστα. Τώρα για τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν οι αρχές τους δύο ανήλικους και ποια είναι η εμπλοκή, ο ρόλος του αστυνομικού, θα μας πει η Μίνα Καραμίτρου. Μίνα. Καταρχάς, να σας πω, Ματίνα, ότι πριν από λίγο έγινε έρευνα στο σπίτι των δύο ανηλίκων, όπου οι αστυνομικοί, από ό,τι μαθαίνουμε, εντόπισαν και τα ρούχα, τα δύο παντελόνια, τα οποία φορούσαν ο 15χρονος και ο 17χρονος, όταν επιτέθηκαν στο σταθμάρχη, στο μετρό. Τώρα, πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στην ταυτοποίηση των δύο νεαρών. Να σας πω ότι υπήρχαν πολλές πληροφορίες από άτομα τα οποία επικοινωνούσαν με την αστυνομία και υπέθεταν ποια άτομα μπορεί να είναι αυτά. Μια τέτοια πληροφορία λοιπόν έφτασε προχθές στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και στην ουσία είχαν μπει στο μικροσκόπιο, πρέπει να σας πω, 4 πρόσωπα. Ένα από αυτά τα πρόσωπα ήταν η μητέρα των ανηλίκων, όπου οι αρχές άρχισαν να παρακολουθούν πιο επισταμένα και τις επικοινωνίες της και τον τρόπο που λειτουργούσε όλο το 24ωρο. Από εκεί διαπίστωσαν ότι όντως η μητέρα αυτή έχει 4 παιδιά. 2 από αυτά είναι 2 αγόρια τα οποία προσομοιάζουν οι ηλικίες τους με τις ηλικίες που αναζητούσαν οι αρχές. Όταν μάλιστα έψαξαν και τις σελίδες των δύο παιδιών στο Facebook, τότε πια έγινε η ταυτοποίηση, καθώς εκεί υπήρχαν φωτογραφίες μέσω Facebook συγγενικών τους προσώπων. Είχαν, όπως γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή, τα πρόσωπά τους πάρα πολύ καθαρά από τις κάμερες ασφαλείας του μετρό και έτσι έγινε η ταυτοποίηση. Το θέμα όμως είναι, Ματίνο, ότι μέσα από αυτές τις επικοινωνίες προέκυψε η παρουσία ενός αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να γνώριζε από την πρώτη στιγμή το περιστατικό. Τα δύο αυτά παιδιά εμπλέκονται στο περιστατικό του ξυλοδαρμού. Δεν είπε τίποτα στην υπηρεσία του. Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με την κατηγορία, έλεγε και στα παιδιά αλλά και στη μητέρα πώς μπορούν να προφυλαχτούν. Τι εννοώ? Εννοώ ότι φέρεται να τους έδινε πληροφορίες και να τους έλεγε ότι πρέπει να παρακολουθούν ακόμα και τις κινήσεις των αυτοκινήτων γύρω από το σπίτι τους και να ενημερώνουν τον αστυνομικό ώστε να διαπιστώνει αν πράγματι πρόκειται για αυτοκίνητα της ασφάλειας ή όχι. Και μάλιστα κάποια στιγμή η μητέρα φαίνεται να επικοινώνησε με τον αστυνομικό και να του είπε ότι βλέπω κάποιες ύποπτες κινήσεις γύρω από το σπίτι. Φοβάμαι ότι μάλλον οι αστυνομικοί μας έχουν καταλάβει και αυτό συνέχισε να τις δίνει συμβουλές για το πώς μπορούν τα παιδιά να κρυφτούν ακόμη καλύτερα. Τώρα, τέλος, Ματίνα, να σας πω ότι οι δύο νεαροί δεν απολογήθηκαν στην αστυνομία. Θα απολογηθούν με βάση το δικονομικό μας σύστημα στον ανακριτή, γιατί δεν είναι αυτόφορο το αδίκημα. Από ό,τι μαθαίνουμε, αυτό που είπαν αρχικά στους αστυνομικούς όταν πήγαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση είναι ότι το κάναμε γιατί ο σταθμάρχης μας είπε κάτι για το σπίτι και το θεωρήσαμε προσβλητικό και αμέσως μετά φοβηθήκαμε και το μόνο που κοιτάξαμε ήταν πώς να κρυφτούμε. Μάλιστα. Και το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά πλούσιο. Έλενα Γαλάρη και Μίνα Καραμίτρου, σας ευχαριστώ πολύ. Στα της πανδημίας τώρα, κυρίες και κύριοι, ανεβάζουν ρολά από Δευτέρα καταστήματα, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και εκταίως σε όλη τη χώρα, ακόμη και στις κόκκινες περιοχές με τη μέθοδο click away, δίνοντας έτσι ανάσα στο λιανεμπόριο.
Σημείο εκκίνησης στο μεταξύ δόθηκε σήμερα για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού με πρώτους τους πολίτες άνω των 85 ετών. Θα τα δούμε όλα μαζί με την Αδαμαντία Λιόλιου, τον Νίκο Γιαπρακά στην Πάτρα και τον Ναέ Βασιλή Ισπανό, που θα μας δώσει στη συνέχεια την εικόνα από την αγορά. Να ξεκινήσουμε από την Αδαμαντία στον Ευαγγελισμό. Είχαμε λοιπόν την πρεμιέρα για τον εμβολιασμό των ατόμων άνω των 85 ετών, αυτήν την ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Μέρα ορόσημο, Ματίνα, η σημερινή, καθώς έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων άνω των 85 ετών. Ήδη από τις 8 το πρωί φτάνουν στα προγραμματισμένα ραντεβού τους οι ηλικιωμένοι με την συνοδεία των συγγενικών τους προσώπων. Τα ραντεβού είναι προγραμματισμένα ανά 15 λεπτά. Έχουν δείξει ιδιαίτερη συνέπεια, όπως μαθαίνουμε. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι ηλικιωμένοι την αστυνομική τους ταυτότητα και το AMCAP τους, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση. Υποβάλλονται στον εμβολιασμό και κατόπιν αυτού περιμένουν γύρω στα 15 λεπτά με μισή ώρα και στη συνέχεια αποχωρούν. Σε κάθε περίπτωση, Ματίνα, πρόκειται για μια μεγάλη υγειονομική επιχείρηση της χώρας, την επιχείρηση ελευθερίας που συνεχίζεται. Οι ηλικιωμένοι άνω των 85 ετών ανήκουν στην ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως τους έχουν χαρακτηρίσει οι γιατροί. Ωστόσο, τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όσους έχουν φτάσει στα νοσοκομεία της χώρας από το πρωί είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και αισιόδοξα. Δεν δείχνουν κανένα ίχνος δισταγμού ή φόβου. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της κυρίας Κασιανή, που το Μάιο κλείνει τα 91 της χρόνια, που εμβολιάστηκε πρώτη εδώ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και η οποία, όπως μάλιστα χαρακτηριστικά είπε, ότι το περίμενε προκειμένου να σωθεί ο κόσμος, ενώ δείχνουν τη λαχτάρα τους ακόμη και για να πετάξουν τη μάσκα. Και δεν φάνηκε, Αδαμαντία, να τους εμποδίζει ούτε καν η κακοκαιρία. Να σε ευχαριστήσω και εμείς πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι ηλικιωμένοι που εμβολιάστηκαν. Πάρα πολύ ωραία. Όπως ήταν τα εμβόλια, συνήθως το κάναμε της γρίπης. Καμία διαφορά, τίποτα δεν ένιωσα. Και το χέρι μου τώρα είναι μια χαρά. Περίμενα βέβαια με αγωνία, όπως και αγωνιούσα στο σπίτι με όποιον έμπαινε, έβγαινε. Απλούστατα. Μπαίνεις μέσα, κάνεις το εμβόλιο και φεύγεις αυτόματα. Και σας κλείσαν το ραντεβού για τη δεύτερη δόση, ε? Ναι. Σταματάζεις δύο λεπτά μετά, μήπως τυχόν υπάρχει καμιά παρενέργεια, ούτε μία δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το κατάλαβα καθόλου τη δουλειά που μου έκανε η κοπέλα. Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν και στην Πάτρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά που θα μας δώσει την εικόνα και τις ταχύτητες με τις οποίες γίνονται οι εμβολιασμοί. Νίκο. Από το πρωί, από τις 8 η ώρα, έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η προσέλευση εξελίσσεται ομαλά. Ανά ένα τέταρτο περίπου προσέρχονται οι ηλικιωμένοι στα νοσηλευτικά ιδρύματα για να κάνουν τα εμβόλια, όπως έχουν κλείσει τα ραντεβού τους τις προηγούμενες ημέρες. Να σου πω, Ματίνα, ότι στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας είναι προγραμματισμένα για σήμερα 36 εμβόλια, να γίνουν 36 εμβολιασμοί σε ηλικιωμένους. Και ακριβώς επειδή θα ανοιχθεί ένα μπουκαλάκι, ένα φιαλίδιο για ένα μόνο εμβόλιο, σημαίνει ότι υπάρχουν 4 δόσεις ακόμα, οι οποίες θα δοθούν σε υγειονομικούς στο τέλος της βάρδιας, προκειμένου να μην πάνε χαμένες και αυτές οι δόσεις. Από την άλλη πλευρά, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, οι εμβολιασμοί οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα είναι λιγότεροι, περίπου στους 20 από ό,τι έχουμε μάθει, ενώ περισσότεροι αναμένεται να είναι η προσέλευση από αύριο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Να σου πω ότι εδώ έχουμε ακόμα και ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα, μάθαμε ότι μια γυναίκα ηλικίας 97 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας προκειμένου να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με αυστηρά πρωτόκολλα και περιορισμούς ανοίγει λοιπόν από τη Δευτέρα η αγορά. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Φρέσκου για το πώς υποδέχονται το άνοιγμα οι έμποροι. Η επανεκκίνηση του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα είναι γεγονός, το οποίο ξάφνιασε ευχάριστα και γέμισε με ελπίδα εμπόρους και καταστηματάρχες που έχουν περιέλθει σε δεινή θέση από το παρατεταμένο lockdown. Τα συγκρατημένα χαμόγελα επέστρεψαν, με τα περισσότερα καταστήματα ήδη να προετοιμάζονται για το πλήρες άνοιγμα της Δευτέρας. Δεν έχουμε μόνο τα καταστήματά μας, αλλά έχουμε και ένα σπίτι και ένα ψυγείο να γεμίσουμε. Έχουμε οικογένειες και παιδιά. Η αγορά ανέμενε με την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων, αλλά με τη μέθοδο του click and shop, δηλαδή της πώλησης με ραντεβού εντός καταστημάτων. Η Επιτροπή των Επιστημόνων αποφάσισε τελικώς, και αφού κάθηκαν αντιρρήσεις μελών της, να κάνει την υπέρβαση και να συνενέσει στην εισήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μας εξηγήθηκε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Η Επιτροπή συνένεσε προς αυτή την κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα τηρηθούν οι όροι
ο κόσμος θα πειθαρχήσει. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν χωρίς ραντεβού, αλλά με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Τον περιορισμό ως προς τον αριθμό πελατών εντός καταστήματος με βάση το εμβαδό τους. Οι καταναλωτές θα έχουν 2 ώρες στη διάθεσή τους για να κάνουν τις αγορές τους μετά την αποστολή SMS. Εάν παρελπίδα κάπου υπάρχει συνωστισμός, σίγουρα θα επέμβουμε για να προσπαθήσουμε να τον εμποδίσουμε. Και ο καθένας από εσάς και η καθεμία από εσάς πρέπει να αποφεύγει, προστατεύοντας τον εαυτό του, να πλησιάζει σε χώρους που τυχόν υπάρχουν τέτοιου είδους εικόνες. Βασική προϋπόθεση για να μην επιστρέψει η αγορά εκ νέου σε περιορισμό λειτουργίας η υπεύθυνη στάση όλων, εμπόρων και καταναλωτών, στην τήρηση των μέτρων. Δεν μπορεί πίσω από κάθε πολίτη να έχουμε έναν αστυνομικό ή έναν ελεκτή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε την ευθύνη που έχουμε όλοι μας, κυρίως σε ατομικό επίπεδο. Κάθε ένας ο οποίος ψάχνει τρόπο να παραποιήσει ή να μπερδέψει το σύστημα, να είναι βέβαιος ότι για εξαιτίας του θα χάνεται και μια θέση εργασίας. Ωστόσο, το άνοιγμα της αγοράς σε συνθήκες ασφάλειας επιβάλλει την διατήρηση των περιορισμών λειτουργίας των καταστημάτων στις περιοχές υψηλού επιδημιολογικού φορτίου, στις οποίες δεν θα επαναλειτουργήσουν οι υπηρεσίες που προβλέπεται για την υπόλοιπη χώρα και οι αγορές θα γίνονται με τη μέθοδο του click away. Δεδομένο θεωρείται ωστόσο πως το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα προκαλέσει αυτομάτως αύξηση της κινητικότητας των πολιτών και κατά συνέπεια της μεταδοτικότητας της νόσου. Από εβδομάδα θα έχουμε εμπορικές δραστηριότητες. Αυτές συνιστούν μέτρα τα οποία είναι πιο πολύπλοκα και η επίβλεψη της τήρησής τους επίσης γίνεται πιο πολύπλοκη. Μετά το λιανεμπόριο, αντίστοιχη ανάσα επιβίωσης αναμένει και η εστίαση που παραμένει σε lockdown. Οι συζητήσεις για το πότε θα ανοίξουν και πάλι τα καταστήματα εστίασης τοποθετούνται στις αρχές Φεβρουαρίου. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για επανεκκίνηση των καταστημάτων από τη Δευτέρα και οι έμποροι επιταχύνουν για να είναι όλα έτοιμα. Ο Βασίλης Πανός βρίσκεται από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας και παρακολουθεί, Βασίλη, τις προετοιμασίες που γίνονται. Βεβαίως, Μαντίνα, αλλά πριν από αυτό, επίτρεψέ μου να σου δώσω λίγο παρασκήνιο για το τι συνέβη με την. Πώς κατέληξε η απόφαση των λοιμοξιολόγων σε αυτό το άνοιγμα της αγοράς. Ήταν 3 τα διαφορετικά πλάνα που έδωσαν που έθεσαν υπόψη τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα 2 τα είχαμε ήδη αναφέρει εμείς στο ρεπορτάζ. Το 3ο, αυτό του ανοίγματος, όπως θα γίνει από τη Δευτέρα, το κρατούσαν ως επταφράγη στο μυστικό και ήθελαν να το συζητήσουν μόνο με τους λοιμοξιολόγους, ώστε να τους πείσουν να το κάνουν αποδεκτό. Ήταν το βασικό σενάριο που ήθελαν να προωθήσουν από τη μεριά της κυβέρνησης. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Βρισκόμαστε στην Ερμού, όπου σήμερα παρακολουθούμε μια διαφορετική εικόνα ελαίου και καιρού βεβαίως, μιας και είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες ημέρες να βλέπουμε μια Ερμού γεμάτη από περιπατητές, αλλά τα καταστήματα κλειστά και άδεια. Σήμερα η εικόνα είναι αντίστροφη. Ο κόσμος δεν υπάρχει στην Ερμού ελαίου καιρού, όμως τα περισσότερα καταστήματα είναι γεμάτα με υπαλλήλους, οι οποίοι τρέχουν να προετοιμάσουν τους χώρους αλλά και τα εμπορεύματα, έτσι ώστε από Δευτέρα, με μεγάλες εκτόσεις, όπως μας λένε οι έμποροι, να υποδεχτούν τους καταναλωτές και να αρχίσουν να πολλούν τα χειμερινά προϊόντα που έχουν παραμείνει στιβαγμένα στις αποθήκες τους και τα οποία είναι μεγάλο πρόβλημα για τους εμπόρους το να παραμείνουν στιβαγμένα στις αποθήκες τους, καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα, εάν δεν τα πουλήσουν αυτά, να αγοράσουν τα επόμενα. Καταλαβαίνεις πως ήταν πολύ κρίσιμο να ανοίξει η αγορά σε αυτή τη χρονική συγκυρία, καθώς όπως μας έλεγαν έμποροι, εάν δεν άνοιγαν την περίοδο των εκτόσεων, θα έμεναν με το εμπόρευμα στα χέρια και αυτό θα σήμαινε για τους περισσότερους καταστροφή. Ματίνα. Μάλιστα. Βασίλη Σπανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα και μεταφερόμαστε στη Γερμανία. Μετά από μαραθώνιο προεκλογικό αγώνα 10 μηνών, ο Αρμίν Λασέτ διαδέχεται στην αρχηγία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, την Άγγελα Μέρκελ. Περισσότερα θα μας πει ο Παντελής Βαλασόπουλος. Παντελή. Καλό μεσημέρι. Ο Αρμίν Λασέτ, ο πρωθυπουργός της Βορείου Ρινανίας Βεσφαλίας, του μεγαλύτερου κρατηδίου της χώρας και πιστός των κομματικών μηχανισμών των Χριστιανοδημοκρατών, ένας διάδοχος πραγματικός της πολιτικής της καγκελάριου Μέρκελ, είναι ο νέος πρόεδρος των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών στην ψηφοφορία που έγινε ηλεκτρονικά πριν από λίγο για το χρήσμα αυτό. Ο Λάσετ πήρε 520 ψήφους, ο αντίπαλος του και αντίπαλος της καγκελαρίου Μέρκελ, ο κ. Μέρτς, πήρε 460. Ο άνθρωπος των πολυεθνικών εταιριών έχασε αυτή τη φορά την εκλογή. Τι σημαίνει για τις περαιτέρω εξελίξεις? Ο Άρμιν Λάσετ είναι ο νέος αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών, διαδέχεται την καγκελάριο Μέρκελ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι αυτός ο υποψήφιος καγκελάριος στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπάρχουν 2 πιθανότητες. Ή να είναι ο επόμενος υποψήφιος καγκελάριος και σίγουρα νικητής ίσως ο Γιενς Σπαν, ο υπουργός υγείας, ο νέος υπουργός υγείας της Γερμανίας, ή ο Βαβαρός πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός της Βαβαρίας και του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος, ο κύριος Μαρκ Ζέντερ.
Να σημειώσουμε ότι ο Μάρκ Ζέντερ είναι πολύ δημοφιλής αυτό το καιρό, γιατί τήρησε πολύ σκληρή στάση στο θέμα της πανδημίας, επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, ενώ θεωρείται ο πιο σκληρός στη στάση απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα. Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέφερες. Λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, απομένουν μέχρι την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών και η Τουρκία δυναμητίζει το κλίμα. Ή συζητάμε τα πάντα ή δεν έχει νόημα η διαδικασία, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου. Επιβεβαιώνοντας την τουρκική διγλωσία όμως, ο Ερντογάν την ίδια ώρα μιλά για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόθεση συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζει ο Ταγί Περντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι γίνονται σχετικές συζητήσεις. Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου έρχονται λίγες ημέρες πριν την έναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Biz de bu istikrafi görüşmeler başlatılabilir dedik ve şimdi gerek özel temsilcilerimiz ardından Sayın Başbakan'la benim yapabileceğim bir görüşme bunların adımlarını atabiliriz dedik. Gelişmeler bu istikamette. Όταν αργά το απόγευμα οι δηλώσεις Ερντογάν έγιναν γνωστές στην Αθήνα, κυβερνητικές πηγές δεν απαντούσαν αρνητικά για μια τέτοια συνάντηση. Ωστόσο, φαίνεται πως η Αθήνα μάλλον προτιμά να κυλήσει χρόνος, καθώς θέλει να διαπιστώσει αν θα διατηρηθεί το θετικό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Πρωθυπουργός έχει κατ' επανάληψη δηλώσει τη βούλησή του για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες με την Τουρκία στο ανώτατο επίπεδο. Θα πρέπει να πάψει να αποτελεί η είδηση ότι συναντιούνται οι ηγέτες δύο γειτονικών χωρών. Το κλίμα που δημιουργείται είναι θετικό και εφόσον διατηρηθεί, μια τέτοια συνάντηση είναι χρήσιμη. Την ίδια ώρα, αν και απομένουν μόλις 9 ημέρες για την επανέναρξη των διερευνητικών, από την τουρκική πλευρά έρχονται μηνύματα που μπορούν να χαρακτηριστούν και αντιφατικά. Θα πραγματοποιήσουμε τον 61ο γύρο των διερευνητικών επαφών και θα συζητήσουμε ό,τι συζητήθηκε στις προηγούμενες 60 συναντήσεις. Τα ίδια θα συζητηθούν και στην 61η. Εάν πούν δεν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά, τότε δεν έχουν νόημα οι διερευνητικές συνομιλίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τα λέει αυτά, αν και γνωρίζει πως η Αθήνα συζητά μόνο για τον ορισμό των θαλάσσιων ζωνών και δηλώνει ότι η επέκταση των χωρικών της υδάτων είναι μονομερές δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα σε οποιαδήποτε συζήτηση, με οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε συζήτηση δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Την έναρξη των διερευνητικών επαφών χαιρέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, σε μια προσπάθεια αποστασιοποίησης από τον Ντόναλντ Τραμπ πριν φύγει από το Λευκό Οίκο, ο Μάικ Πένς τηλεφώνησε στη διάδοχό του Καμάλα Χάρις για να τη συγχαρεί. Και ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ορκομοσία Μπάιντεν, η Ουάσιγκτον οχυρώνεται εξαιτίας των φόβων για νέα επεισόδια. Οι εικόνες από τη Ουάσιγκτον θυμίζουν πολεμική ταινία. Χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης, ιδίως έξω αλλά και μέσα στο Καπιτόλιο. Η ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν την ερχόμενη Τετάρτη έχει θέσει τις αρχές σε κόκκινο συναγερμό. Η πόλη έχει παραλύσει. Yeah, I think it's both sad and exhilarating at the same time. I'm thrilled that we're going to get a new president and start on the road to recovery at the same time. I'm terrified that it's come to this. Βέβαια, η ίδια η τελετή της ορκομοσίας δεν είναι η μοναδική που απασχολεί. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και για το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Η δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής, Νάντσι Πελόση, ζήτησε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και οι βουλευτές που μπορεί να βοήθησαν ή να υπέθαλψαν τους ταραξίες στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Προειδοποιώντας παράλληλα πως δεν ξεχνά τη δίκη για την καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ. Justice is called for as we address the act of insurrection that was perpetrated against the Capitol complex last week. Right now, our managers are solemnly and prayerfully preparing for the trial, which they will take to the Senate. Και όλα αυτά ενώ ο Μάικ Πένς απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο από τον πρόεδρο του. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σε μια ένδειξη πολιτικού πολιτισμού, τηλεφώνησε στη διάδοχό του Καμάλα Χάρις. Αφού τη συνεχάρη για την νίκη, τη είπε πως θα παραβρεθεί στην ορκομοσία στις 20 Ιανουαρίου. It is the first time those two have talked that we know about since their contentious October debate. But since the election, neither Pence or Trump have reached out to Joe Biden.
Ένας από τους λίγους φίλους που δεν χάνει πάντως ο Τραμπ είναι ο NRA, η Εθνική Επιτροπή Όπλων, που δήλωσε χρεοκοπία και λέει πως σκοπεύει να μετακομίσει πλέον από την αφιλόξενη Νέα Υόρκη στο πιο φιλικό Τέξας. Πίσω στα δικά μας, στη Ζάκυνθο, επαυτοφόρο συνελήφθησαν 11 άτομα για χαρτοπεξία και παράβαση των μέτρων κατά της πανδημίας. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου που έχει όλες τις πληροφορίες. Ανδρέα, είναι το δεύτερο συμβάν σε έναν μήνα. Είναι το δεύτερο συμβάν, το προηγούμενο ήταν παραμονές Χριστουγέννων. Μιλάμε για 11 συλλήψεις αυτή τη φορά, μέσα σε έναν αυτοσχέδιο χώρο που υπήρχε ένα τραπέζι και χαρτόπεζαν 11 άτομα. Από αυτά οι 5 είναι ζακυνθινοί, οι 6 είναι αλλοδαποί, μόνιμοι κάτοικοι Ζακύνθου. Έγινε έφοδος μετά τα μεσάνυχτα, συνελήφθησαν και οι 11. Στον ιδιοκτήτη του χώρου επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σε όλους τους υπόλοιπους πρόστιμα για παράνομη μετακίνηση και μη χρήση μάσκας. Κατασχέθηκαν περίπου 3.500 ευρώ σε μετρητά. 1.400 μάρκες με τις οποίες χρησιμοποιούσαν στο παιχνίδι τους οι 11 συλληφθέντες. Και αυτή την ώρα βρίσκονται στον εισαγγελέα και απολογούνται. Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, η κυβέρνηση ανέβαλε χθες διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη την αύξηση του προστίμου για τη μη τήρηση των μέτρων κατά του COVID από τα 300 στα 500 ευρώ, μετά και την κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το μέτρο αναβλήθηκε για λίγες μέρες και θα επανεξεταστεί ανάλογα με τη συμπεριφορά των πολιτών κατά τη διάρκεια του ανοίγματος του λιανικού εμπορίου. Το πρόστιμο, μάλιστα, για τους παραβάτες θα αυξηθεί από τα 300 ευρώ στα 500. Στην πρωτολογία του χθες στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα μόνο για τη στήριξη της οικονομίας, αλλά και την αύξηση του προστίμου από τα 300 στα 500 ευρώ για όσους δεν τηρούν τα μέτρα κατά του COVID. Η αντίδραση των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν έντονη. Έχετε εικόνα τι σημαίνει για ένα εργαζόμενο, ο οποίος με τα μέτρα στήριξης σας παίρνει 534 για μια αστοχία στο χρόνο, για παράδειγμα, που μπορεί να βρεθεί 9 και 20 να γυρνάει στο σπίτι του, να πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ ενώ παίρνει 534 να βγάλει το μήνα? Το μέτρο που ανακοινώθηκε αποσύρθηκε λίγη ώρα αργότερα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως είπε, θα αναβάλει την επιβολή του για λίγες ημέρες. Όμως, ως μια ένδειξη καλής θέλησης και εμπιστοσύνης, εγώ είμαι τεθειμένος να κρατήσω το πρόστιμο στα 300 ευρώ για μία εβδομάδα. Η κόντρα στη Βουλή χθες για τη διαχείριση της πανδημίας ήταν έντονη, με την κυβέρνηση να υπερεμείνεται των χειρισμών της και την αντιπολίτευση να την αποδοκιμάζει. Όλη η Ευρώπη είναι κόκκινη και οι μόνες δύο χώρες οι οποίες είναι κίτρινες και έχουν και ορισμένες περιφέρειες που είναι πράσινες είναι η Ελλάδα και η Φιλανδία. Οι νεκροί δεν είναι στατιστικοί, είναι άνθρωποι. Κάθε μέρα καθυστέρησης. Κάθε ένα από τα πολλά μπροσπίσω που έγιναν κόστησαν και κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσως μετά όλη η αθλητική επικαιρότητα στην εκπομπή Open Sport με τον Μανώλη Σφακάκη. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.